Γεια σας φίλοι μου, καλώς ορίσατε στο κανάλι μου, στο Maria's Greek Food Channel. Τι κάνετε? Σήμερα δεν θα μαγειρέψουμε, ούτε θα κάνουμε κάποιο γλυκό. Απλά θα κάνουμε κάτι πολύ χρήσιμο και ωφέλιμο για την υγεία μας. Σήμερα θα κάνουμε σπαθόλαδο, ένα φαρμακευτικό αγαθό που μας δίνει απλόχερα η φύση, γνωστό από την αρχαιότητα για τις ιδιότητές του. Το χρησιμοποιούμε για να επουλώσουμε τις πληγές και από ό,τι έχω διαβάσει, βοηθάει στη σωστή λειτουργία του εντέρου, στο έλκος στομάχου και έχει αντικαταθλιπτικές ιδιότητες. Για την παρασκευή του θα χρειαστούμε σπαθόχορτο και αγνό παρθένο ελαιόλαδο. Το σπαθόχορτο θα το βρείτε σε ορεινές περιοχές, σε ακαλλιέργητες εκτάσεις και στην άκρη του δρόμου. Βγαίνει τέλη Μαΐου με αρχές Ιουνίου. Μόνο για σήμερα έχω κόψει μία ανθοδέσμη για να σας δείξω τον ανθό του και το φύλλωμά του. Προσοχή! Δεν ξεριζώνουμε τα φυτά, απλά κόβουμε μόνο τις κορφές για να τα βρούμε και την επόμενη χρονιά. Και αφού τελειώσαμε με το μάζεμα, ας ξεκινήσουμε βήμα-βήμα τη διαδικασία παρασκευής. Πρώτα απ' όλα, αφαιρώ κάθε ξένο σώμα, όπως τυχόν στάχια, ξερά χόρτα, έντομα ή σαλιγκαράκια. Στη συνέχεια, κόβω τους ανθούς. Μπορούμε, αν θέλουμε, να αποξηράνουμε μία ποσότητα και να την καταναλώσουμε για τσάι. Τώρα βάζω τους ανθούς μέσα σε γυάλινο βάζο και στη συνέχεια γεμίζω το βάζο μέχρι επάνω με ελαιόλαδο. Εδώ φίλοι μου θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόνο ελαιόλαδο, κανένα άλλο λάδι. Όπως βλέπετε, δεν απορροφάει άλλο. Έχει γεμίσει μέχρι επάνω. Τώρα βιδώνω καλά το καπάκι και το αφήνω στην άκρη. Με τον ίδιο τρόπο γεμίζω και το δεύτερο βάζο. Αν δεν μπορείτε να βρείτε το σπαθόχορτο, μπορείτε να προμηθευτείτε το σπαθόλαδο από το φαρμακείο. Επίσης θέλω να σας πω ότι το σπαθόλαδο το διατηρούμε εκτός ψυγείου σε ένα ντουλάπι κάπου που να μην έχει υγρασία. Τώρα θα γεμίσω με ελαιόλαδο και το δεύτερο βάζο και θα βιδώσω το καπάκι πολύ καλά. Αφού έχει τελειώσει όλη η διαδικασία, θα αφήσω τα βάζα για 40 ημέρες κάπου που να τα βλέπει συνέχεια ο ήλιος. Στη συνέχεια στραγγίζω με ένα σουρωτήρι και το σπαθόλαδο είναι έτοιμο για χρήση. Το συγκεκριμένο που βλέπετε το έχω 2 χρόνια. Κοιτάξτε πόσο βαθύ κόκκινο χρώμα έχει. Προσοχή! Το σπαθόλαδο το χρησιμοποιούμε μόνο νύχτα, γιατί δεν κάνει μετά την εφαρμογή του να βγούμε στον ήλιο. Πιστεύω να σας άρεσε το βίντεο και να σας φανεί χρήσιμο.
Μοιραστείτε το με τους φίλους σας και πείτε μας στα σχόλια τις εντυπώσεις σας. Θα μου δίνετε μεγάλη χαρά αν κάνατε και εγγραφή στο κανάλι μας. Καλό καλοκαίρι με υγεία πάνω απ' όλα. Γεια σας!